σε θέση μάχη στα επιτελεία των κομμάτων λίγο πριν την τελική ευθεία για τις εκλογές. Επιστροφή στις ρίζες για τη Νέα Δημοκρατία. Ομιλία με Ημαράκη στα γραφεία της Ριγίλης. Η γραμματέας ενημέρωσης του κόμματος Σοφία Βούλτεψη σχολιάζει σε απευθεία σύνδεση την πολιτική επικαιρότητα στο Ιόνιαν. Σε εμπρισμό αποδίδεται κατά πάσα πιθανότητα η φωτιά στα Άνω Σιχενά της Πάτρας, απολογισμός των ζημιών και η επόμενη μέρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες για αποπεράτωση της ιστορικής πλατείας Σολομού στο νησί της Ζακύνθου. Όλες οι εξελίξεις. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, 3η-1η Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική. Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου, τα κομματικά επιτελεία ανεβάζουν τους τόνους και σχεδιάζουν την τακτική τους χρησιμοποιώντας όλα τα βαριά τους χαρτιά. Ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες στην περιφέρεια. Προγραμματίζεται μάλιστα και μια τηλεμαχία. Αυτή την ώρα ο κύριος Μεϊμαράκης της Νέας Δημοκρατίας λίγα λεπτά, μάλλον θα μιλήσει στην Ριγίλης κατά την επιστροφή του κόμματος στα γραφεία της Ριγίλης. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Πάμε να δούμε συνοπτικά τι περιλαμβάνει η ατζέντα, τι περιλάμβανε μάλλον η ατζέντα της σημερινής ημέρας. Από την Κρήτη ξεκίνησε την περιοδία του στην Ελλάδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε πως οι παλιοί πολιτικοί μας έσπρωξαν στο χαντάκι και μας γέμισαν χρέη και πρόσθεσε πως το να ξεπεράσουμε την κρίση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλώντας σε δημάρχους των Χανίων, έστειλε μήνυμα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημένοντας ότι η κεντρική εξουσία και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάνε χέρι-χέρι για να λυθούν τα προβλήματα του τόπου. Με στόχο τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ξεκίνησε τις ομιλίες του στο Λεκανοπέδιο από την ιστορική έδρα του κόμματος στη Ριγίλης. Το παρόν έδωσαν όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, πρώην υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, μέλη της ΟΝΕΔΑ αλλά και απλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μεϊμαράκης αύριο θα περιοδεύσει στην Κρήτη και το απόγευμα θα μιλήσει στον κινηματογράφο Αστόρια του Ηρακλείου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλα Λασιθίου, όπου θα έχει επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων προτείνει το σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές από όλα τα κόμματα που επιθυμούν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καθαρή γραμμή στα πράγματα. Αλλά εγώ νομίζω ότι μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να επιβάλλει με το αποτέλεσμα τις συνεργασίες. Και επειδή θα το επιβάλλει, γιατί όλοι έχουν κατανοήσει πια στην Ελλάδα ότι κανένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το τεράστιο βάρος, θα πρέπει κανείς αυτή τη φορά να μην δραπετεύσει. Γι' αυτό χρειάζεται ένας ισχυρός τρίτος πόλος που μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, για να μην αποφύγει κανένας τις ευθύνες του. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι θα αναγνωριστεί η προσπάθεια που κατέλαβε το κόμμα για τις μεταρρυθμίσεις που έκανε και θεωρεί στρατηγική σημασία στη συγκρότηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ώστε να διαμορφωθεί ο αναγκαίος τρίτος πόλος διακυβέρνησης. Την ανάγκη να στηριχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να κερδίσει τις εκλογές επισήμανε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά ο πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης. Ο κ. Κουβέλης είπε πως συμβάλλει στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου ώστε η χώρα να βγει από την κρίση. Τόνισε πως ο ίδιος ποτέ δεν έβαλε το προσωπικό συμφέρον πάνω από το συλλογικό. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αποδέκτη συγκεκριμένης πρότασης, σημειώνοντας ότι η πολιτική του στάση δεν εξαρτάται από ανταλλάγματα για το εάν θα είναι ή όχι σε κάποια λίστα. Εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει απώλειες μετά την δημιουργία της Λαϊκής Ενότητας, ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασιών είπε ότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι είναι το παλαιό σύστημα το οποίο ευθύνεται για την κατάσταση της χώρας. Τη διεξαγωγή δύο τηλεμαχιών των πολιτικών αρχηγών στις 10 και 14 Σεπτεμβρίου είχαν συμφωνήσει αρχικά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο debate θα διεξαγόταν με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών και το δεύτερο μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Όμως το απόγευμα υπήρξε μπλοκή με το πρόγραμμα των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών και έτσι για το πρώτο debate που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 5η 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. Τελευταία φορά που έγινε debate ήταν πριν τις εκλογές του 2009, όταν είχαν διασταυρώσει τα πειρά τους ο Κώστας Καραμαλής με τον Γιώργο Παπανδρέου. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε στις ρίζες της, στα ιστορικά γραφεία της Ριγίλης. Μάλιστα, η επιστροφή αυτή συνδυάζεται αυτή την ώρα με ομιλία του επικεφαλής του κόμματος Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος είχε δίπλα του και κορυφαία ιστορικά στελέχη τον Κώστα Καραμαλή αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά.
Ο τύπος, να πούμε, ότι χαρακτηρίζει την επιστροφή στη Ριγίλη ως ένα αποφασιστικό βήμα σε επίπεδο σημειολογίας και πολιτικής ουσίας για συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία παρούσα είναι και η γραμματέας ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας. Κυρία Βούλτεψη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε και πλάνα από το δορυφόρο, θα τα δούμε σε πολύ λίγο, από την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης, όπου είστε παρούσα. Έχει πάρα πολύ κόσμο από ό,τι είδαμε, έτσι. Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πραγματικά έτσι μια ιδέα που βγήκε αυθόρμητα, μπορούμε να πούμε. Και αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το κτίριο έχει ζήσει τη γέννησή της. Ουσιαστικά είναι το πρώτο κτίριο που στέγασε το κόμμα. Το κόμμα που ιδρύθηκε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και που αποκατέστησε ουσιαστικά τη δημοκρατία στην Ελλάδα, και όχι κατ' όνομα αλλά και στην πράξη. Γιατί σας θυμίζω ότι τότε με την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και με την ανάληψη της αρχηγίας της, την ίδρυση μάλλον από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ξεδιπλώθηκε όλη η διαδικασία της αποκατάστασης της δημοκρατίας σε όλες τις πτυχές. Δηλαδή η επανέναρξη του συνδικαλισμού, τη στρατιωτική σου στρατώνες, είχε συγκεκριμένα μηνύματα. Και βέβαια περάσαμε εκεί 40 χρόνια, τα καλύτερα της ζωής μας, και ήταν πράγματι έτσι μια συγκινητική στιγμή. Βλέπουμε και τον κύριο Μεϊμαράκη στο βήμα. Το σύνθημά του είναι «Η Ελλάδα μπροστά». Κυρία Βούλτεψη, δηλώσατε ότι η κυβέρνηση πρόσφατα παραιτήθηκε γιατί απέτυχε. Ναι. Βέβαια και η Νέα Δημοκρατία στήριξε πολλές από τις επιλογές της κυβέρνησης, έτσι. Ακούστε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές 25 Ιανουαρίου του 2015 και 6 μήνες μετά εμφανίστηκε για να πει ότι η εντολή που έλαβε πριν από 6 μήνες εξίδλυσε τα όρια της. Αυτό δεν είναι λογικό. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθέλληνας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι μετά από γενικές εθνικές βουλευτικές εκλογές η εντολή εξαντλείται σε 6 μήνες. Άρα ισχύουν δύο πράγματα. Ή πρόκειται η ομολογία των ψεμάτων, δηλαδή ότι οι εκλογές κερδίστηκαν με ψέματα, με παραπλάνηση του λαού, πράγμα το οποίο παραδέχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και ζητά μια νέα εντολή με βάση κάτι άλλο. Ή απέτυχε πλήρως στη διακυβέρνηση και στην διαπραγμάτευση και έχει παραιτηθεί. Ή ισχύουν βέβαια και τα δύο, όπως υποστηρίζω εγώ. Μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, θα εφαρμόσει τη συμφωνία ως έχει ή θα προσπαθήσει να κάνει κάποιες διορθώσεις, τις οποίες θα κρίνει βέβαια ότι είναι, απαιτούνται. Ακούστε, αυτή η συμφωνία είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου. Δεν έλαβαμε μέρος στη διαπραγμάτευση. Προειδοποιήσαμε εγκαίρως ήδη από την προεκλογική περίοδο ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν. Μας καθύβριζαν συνεχώς. Τους εξηγούσαμε ότι δεν είναι έτσι οι συμμαχίες έξω, δεν υπάρχουν αυτά, δεν βαράζουν τα ούλια για να χορεύουν οι άλλοι. Τα ζήσαμε, διαπραγματευτήκαμε σκληρά και εμείς, χωρίς να το λέμε όμως, γιατί δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό να διαφημίζει συνέχεια τον εαυτό σου. Και δεν μας άκουσαν. Φτάσανε σε μια συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου. Τους ζητούσαμε έστω και αυτή τη συμφωνία που έκαναν στις 20 Φεβρουαρίου να τη φέρουν στη Βουλή να τη συζητήσουμε, να την ψηφίσουμε όπως έκανε το Γερμανικό Κοινοβούλιο στις 27 Φεβρουαρίου και να προχωρήσουμε βάσει αυτή τη συμφωνία, διότι όσο περνούσε ο καιρός ο λογαριασμός ανέβαινε. Πάλι επειδή ο κύριος Τσίπρας ισχολείται και συνεχίζει να ασχολείται με τις συνιστώσεις του, δεν ήθελε να τις δυσαρεστήσει, δεν έφερνε ποτέ τη συμφωνία, την έκρυβε. Έλεγαν κάτι απίθανα πράγματα και τα έλεγαν όλοι μαζί, δεν διαφωνούσαν τότε. Δηλαδή, κύριο Κωνσταντοπούλου έλεγε, μα δεν έγινε τίποτα, έγινε μια ανταλλαγή εγγράφων. Ο κύριος Παπάς έλεγε, μα δεν θέλει, ο κύριος Μαλών Σακελαρίδης έλεγε, μα δεν θέλουμε να τη δώσουμε περισσότερο κύρος από αυτό που έχει, πώς θα τη φέρουμε στη Βουλή. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έλεγε, δεν δεσμευτήκαμε για τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνούσε ο καιρός, ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα, είναι οι συνιστώσεις του. Και περνάει συνέχεια
τον καιρό του κύριου Τσίπρας, μιλώντας, συνομιλώντας και διαπραγματευόμενος με τις συνιστώσεις του. Πέρασε λοιπόν ο καιρός, αν δείτε τη σειρά των γεγονότων, Eurogroup, Eurosummit, συναντήσεις με τη Μέρκελ και ξανά μάνα συναντήσεις με τη Θεωρείτε Μέρκελ. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει πράξει νωρίτερα, να είχε συμφωνήσει νωρίτερα η Εννοείται, είχε συμφωνία από τις 20 Φεβρουαρίου και δεν την έφερε ποτέ, την έκρυπε. Μάλιστα. Εννοείται. Και τώρα λοιπόν φτάσαμε στο παραπέντε να προκηρυχθεί ένα δημοψήφισμα ανεφλόγου, να κλείσουν οι τράπεζες. Αυτό δεν μπορούσε να το διανοηθεί κανείς. Μάλλον όσοι το είχαμε προβλέψει μας καπίβριζαν. Θυμάστε ότι είχα πει ότι θα κλείσουν τα ATM με αυτά που λέτε και με καθίβριζαν όλοι με πρώτο τον κύριο Σκουρλέτη. Λοιπόν, γιατί δεν μαντεύω τίποτα. Προβλέπω, λέω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα κάποιος θα σου κόψει την ρευστότητα. Δεν μπορεί, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κανόνες. Λοιπόν, δεν μας ακούσανε σε τίποτα, ούτε πριν τις εκλογές, ούτε μετά τις εκλογές. Κάναν τους έξυπνους ότι είναι οι καλύτεροι διαπραγματευτές, ότι αυτοί έχουν φτιάξει συμμαχίες τους. Τώρα λοιπόν έρχονται και με αυτό το σχέδιο μάλιστα προγράμματος που δώσανε και παραδέχονται. Αφού έχουν θάψει ήδη το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τώρα επειδή είναι ο χρόνος του προγράμματος, του κάνουν και το μνημόσυνο, το ετήσιο. Γιατί παραδέχονται ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης για να εφαρμοστεί προϋπέθεται, γράφουν μέσα στο κείμενο, σκληρή διαπραγμάτευση για το χρέος και εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Εμείς τι τους λέγαμε, κύριε συνάδελφε? Δεν τους λέγαμε, παιδιά, πού θα βρείτε τα λεφτά? Και μας λέγανε ότι τα έχουνε. Και ότι εμείς είμαστε μερκελιστές. Λοιπόν, παραδέχονται λοιπόν ότι είπαν ψέματα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, 3 Ιανουαρίου, στις 23 Ιανουαρίου του 2015, δύο μέρες δηλαδή πρώτων εκλογών και στην τελευταία του προεδρική ομιλία από το Ηράκλειο της Κρήτης, είπε ότι δεσμεύεται από τη Δευτέρα των εκλογών να εφαρμόσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ανεξαρτήτως διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι μόνο λάθη και μόνο ψέματα. Αυτό, να σας πω κάτι. Ο λαός ψήφισε στις 25 Ιανουαρίου. Και εγώ το θεωρώ πραγματικά λογικό να έχει προσπαθήσει μέχρι τώρα μάλιστα, να υπερασπιστεί τις επιλογές του. Λογικό είναι. Μπορεί τώρα, δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, τόσο λάθος, τόσο ψέμα. Πρώτη τους παρακολουθεί. Πάντως, όμως, δεν πρέπει να πιστώσουμε το γεγονός ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί, άσχετα αν έκανε λάθη, όπως είπαμε, σε 7 μήνες που είναι κυβέρνηση, κυρία Βούλτεψη. Κοιτάξτε, η διαπραγμάτευση, πάντα μια διαπραγμάτευση κρίνει του αποτελέσματος. Όσοι γνωρίζουμε από διαπραγματεύσεις που τις έχουμε κάνει και στο συνδικαλισμό και στην πολιτική και ξέρουμε τι σημαίνει, ξέρουμε ότι μπορείς να πεις, να χτυπήσεις και να φύγεις και να έχεις κερδίσει και μπορείς να κάτσεις 100 χρόνια εκεί, να μουλωρώσουν και άλλοι. Καταρχήν, πήγαινε και αν στέλνε τον Βαρουφάκη, ο οποίος πια είχε προσβάλει, είχε ενοχλήσει τους πάντες. Και μας λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας ότι μόλις 25 Ιουνίου κατάλαβε ότι δεν ήθελαν να τον δουν μπροστά τους η Λαγκάρτ και ο Γιούνκερ και όλοι οι υπόλοιποι. Μα αυτό η πολιτική είναι η τέχνη του προβλέπει, να επιλέγει τους συνεργάτες σου. Με συγχωρείτε, ποιος έβαλε υπουργό τον Λαφαζάνη? Στο σημαντικότερο Υπουργείο τώρα, αυτό που έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ενέργεια. Ποιος έβαλε πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου? Ποιος έκανε αυτές τις επιλογές? Ποιος έβαλε αυτούς τους πρόεδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τους επικεφαλής των διεθνών οργανισμών? Μα όλα λάθη, τότε δεν κάνεις. Μία ακόμη ερώτηση να σας αφήσω να πάτε στο πάνελ με τον κύριο Μεϊμαράκη, ναι, κυρία Βούλτεψη. Τι βουλή προβλέπετε να βγει από τις επερχόμενες εκλογές? Πολυκομματική, με χαμηλά ποσοστά, τι βλέπετε? Ακούστε να δείτε, προφανώς θα είναι μια βουλή η οποία εμείς, όπως είδατε πια και όπως έχει γίνει γνωστό, γιατί έχουν επικρατήσει διάφοροι μύθοι, αν θυμάστε λέγανε ότι ο Τσίπρας λέγανε θα την κάνει την κολοτούμπα του, ψηφίστε τον, δεν ξέρω να τα κάνει αυτά που λέει, και πήγε ο κόσμος και τον ψήφισε για να μην κάνει αυτά που λέει, πολλής κόσμος. Αυτό αποδείχθηκε ψέμα, λάθος εκτίμηση να το πω, ας πούμε, παραπλανητική πολιτική ανάλυση. Μετά μας είπαν ότι ο Λαφαζάνης θα την κάνει την κολοτούμπα του και θα είναι ο πιο νομοταγής. Τους είχα πει ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ιδεολογία γύρω από αυτό το θέμα. Πάλι και αυτό αποδείχθηκε παραπλανητική πολιτική ανάλυση. Μετά μας είπαν ότι ο Τσίπρας είναι κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού, και εδώ έρχομαι.
Και όταν τους είπαμε, πώς μπορεί να έχεις χάσει το μισό κόμμα σου και να είσαι κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού, δηλαδή, άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτή το κόμμα σου, πώς θα κυβερνήσεις τη χώρα. Και εδώ τώρα βλέπουμε αυτή την ανατροπή. Η ανατροπή αυτή δεν είναι αποτέλεσμα άλλου πράγματος από το γεγονός ότι βλέπει όλος ο κόσμος ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Στακώνονται μεταξύ τους. Τώρα μας λένε ότι κάνουν εκλογές για να καθαρίσουν το κόμμα τους. Αυτό δεν γίνεται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι συνιστώσεις του. Πρέπει να κάνει προληπτικό πογκρόμ. Από κάτω είναι γεμάτες οι λίστες από αυτούς που διαφωνούν με τον κύριο Τσίπρα. Και απορώ, δεν ξέρω, περιμένω να δω πώς θα γίνουν οι λίστες. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε πει ότι θα είμαστε πρόσφοροι σε όλες τις συνεργασίες που θα εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί αλλιώς θα πάμε σε άτακτη σύνταξη χρεοκοπία. Η χώρα θα ζήσει σκηνές και δράμα που δεν μπορούμε να φανταστούμε και πρέπει να κάνουμε το καθήκον. Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Για τη συμμετοχή σας. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν σε απευθεία σύνδεση με τη Ριγίλης και την κυρία Βούλτεψη. Ακούσαμε τι ακριβώς είπε. Κάποια στιγμή είδαμε και σε απευθεία σύνδεση μέσω δορυφόρου τον κύριο Μεϊμαράκη να μιλά στο πάνελ για τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν συγκεντρωθεί. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και από τη Νέα Δημοκρατία θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παύλος Κλαδιανός είναι μέλος της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ζακίνθου, μάλιστα τέθηκε και επικεφαλής. Θα μας δώσει λίγο το στίγμα, γενικά το στίγμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και θα μας πει βέβαια και σε τοπικό επίπεδο. Να τον καλησπέρισουμε. Κύριε Κλαδιανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας απόψε. Κύριε Κλαδιανέ, και εγώ σας ευχαριστώ. Ακούσατε λίγο, φαντάζομαι, την κυρία Βούλτεψη που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται να κλείσει τις λίστες διότι έχει πολλούς διαφωνούντες που αρχίζουν να φεύγουν σιγά-σιγά. Πάντα όταν σχολιάζει την επικαιρότητα η κυρία Βούλτεψη δίνει πολλές αφορμές και ατάκες, αλλά εγώ θα μείνω σοβαρά στα θέματα που έθεσε, γιατί αστείο είναι να θεωρεί ότι δεν έχουμε στελέχη για τις λίστες μας. Το ότι ψάχνουμε να βρούμε καλύτερους συνδυασμούς, αυτό όλα τα κόμματα το κάνουν και δεν βιαζόμαστε μέχρι την ημέρα. Το ότι έχουμε το πρόβλημα με τους συντρόφους που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και επιλέξαν να συγκροτήσουν ένα άλλο κόμμα, επίσης είναι γνωστό. Το αντιμετωπίζουμε πολιτικά με έναν τρόπο πολιτισμένο και διαλόγου. Και δεν είναι ένα ορατό πρόβλημα στον ελληνικό λαό και θα το κρίνει ιδίως η ψηφοφόροι και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω τι ήθελε να πει επομένως η κυρία Βούλτεψη. Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω, κύριε Κλαβιανέ. Πώς θα πείσει τον ψηφοφόρο ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να του δείξει για να τον ξαναψηφίσει τη στιγμή που σε πολλά πράγματα από όσα είχε υποσχεθεί δεν κατάφερε. Πολλά πράγματα δεν κατάφερε να τα υλοποιήσει. Ο πρώτος. Το ότι ο κόσμος είδε τη διαπραγμάτευση. Δεν χρειάζεται, δεν του κρύψαμε τίποτα και δεν χρειάζεται και τώρα να του κρύψουμε τίποτα. Ο ελληνικός λαός ολόκληρος είδε μια διαπραγμάτευση σκληρή, τους εταίρους μας να είναι σε μια τιμωρητική γραμμή απέναντί μας και κατανόησε ο κόσμος ότι αφού παλέψαμε μια καλή συμφωνία, πετύχαμε ό,τι πετύχαμε. Έγινε μια συμφωνία που δεν μας ικανοποιεί, μάλιστα εμείς θεωρήσαμε ότι είναι ήττα, αλλά ο πόλεμος είναι μπροστά μας και ότι ανοίξαμε δρόμους για να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τα επόμενα βήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό καλούμε λοιπόν τον κόσμο να μας ψηφίσει με αυτή την αξιοπιστία και την φερικιότητα, το ότι ειλικρινώς και φανερά διαπραγματευθήκαμε. Είδε την πάλη που κάμαμε, είδε μέχρι που φτάσαμε και ξέρει ότι τα επόμενα βήματα εμείς μπορούμε καλύτερα να τα υλοποιήσουμε. Και είναι πολύ σοβαρά βήματα. Αν θέλετε τα αναφέρουμε, αλλά μην σας διακόψω εσάς. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κλαβιανέ, δίνουν. Κάποιες δίνουν μια μικρή διαφορά, πολύ μικρή, κάποιες λίγο μεγαλύτερη, πάντα πρώτο κόμμα από ό,τι έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω, διότι στα σετάρια τους τα κόμματα, τα επιτελεία έχουν κάποιες δημοσκοπήσεις? Όχι, και δεν έχουμε αυτό, στα σετάρια τίποτα, αλλά μας μπορούμε να σχολιάσουμε. Και πέρα από αυτό θέλω να ρωτήσω για να ολοκληρώσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, οι αναποφάσιστοι, το ποσοστό των οποίων είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι και η ελπίδα μας. Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας.
Δηλαδή ότι έχουμε πολλούς αναποφάσεις που προέρχονται από τη δική μας κάλπη, αλλά συγχρόνως είναι και ελπίδα, γιατί θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να πείσουμε αυτούς τους φίλους και πολύ περισσότερους, όπως δείχνει τα γκάλουπ. Αμέσως, κοιτάξτε, να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, που υποστηρίζει κατά τη γνώμη μου βεβαίως πάντα, το γεγονός ότι είμαστε ακόμα στην αρχή και ότι δημοσκοπικά θα ξεφύγουμε πάρα πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε και ότι θα πάρετε δηλαδή από τη δεξαμενή των αναποφάσεων το μεγαλύτερο ποσοστό? Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας θυμίσω ότι είναι σωστό αυτό που είπατε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι η δεξαμενή αυτή γέρνει μπροστά μας. Αλλά θα σας θυμίσω ότι αμέσως μετά τη συμφωνία η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού έλεγε ότι σωστά χειρίστηκε έτσι η αντιπροσωπεία μας και ο Πρωθυπουργός το ζήτημα στις Βρυξέλλες και δέχτηκε αυτή τη συμφωνία την εκβιαστική με το πιστόλι στον πρόταφο. Καλά έκαμε και θα παλέψουμε τις επόμενες μάχες για να κερδίσουμε τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά δήλωνε κατά μεγάλο ποσοστά, πολύ μεγαλύτερο από το 36,5, ότι αν γινόταν εκλογές θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τον κόσμο θα επιχειρήσουμε τώρα να συναντήσουμε και να πείσουμε. Γιατί τώρα δεν δηλώνει πως θα ψηφίσει εμάς? Όχι λόγω του μνημονίου που υπογράψαμε εκβιαστικά, όπως είπα, και των προβλημάτων, όχι ή μόνο γι' αυτό, αλλά κυρίως από την εικόνα που εμφανίζει το κόμμα. Είναι μια εικόνα που δεν είναι ελκτική αυτή την ώρα, με μια διάσπαση. Αυτή όμως θα την καλύψουμε το επόμενο διάστημα. Πώς θα τα... Ναι, αυτό ήθελα. Και η τακτική μας θα είναι να πλησιάσουμε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν επικραθεί από αυτές τις εξελίξεις, θα τους μιλήσουμε με ειλικρίνεια και θα τους καλέσουμε να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτή η μάχη που ξεκίνησαν τις 25 Ιανουαρίου δεν έχει τελειώσει. Είναι σε εξέλιξη και πρέπει να μας δώσουν τη δύναμη για να ολοκληρωθεί αυτή η μάχη και να κερδιθεί ο πόλεμος. Λοιπόν, οι λίστες είναι σε καλό δρόμο, κύριε Κλαβιανέ, και η λίστα στο νησί της Ζακύνθου, που βουλευτής είναι και ο κύριος Κοντονής, που είναι και υφυπουργός αθλητισμού. Έχουμε αρκετές προτάσεις. Έχουμε κάνει μια διαδικασία χθες το βράδυ με τις μισές μας οργανώσεις. Θα κάνουμε και άλλη μια σήμερα με τις υπόλοιπες. Θα συγκεντρώσουμε και από εκεί τις προτάσεις και όλες μαζί θα πάνε κεντρικά. Αυτή τη διαδικασία έχουμε ακολουθήσει. Το κέντρο και οι νομαρχιακές επιτροπές από κοινού θα καταλήξουν. Κοιτάξτε, στη Ζάκυνθο έχουμε το βουλευτή. Δεν θα αλλάζαμε τη σειρά και γενικώς ανά την Ελλάδα οριακά θα αλλάξουμε σειρές. Διότι είναι πολύ κοντά οι προηγούμενες εκλογές. Εδώ θα χρειαστούμε να βάλουμε δύο καινούργια πρόσωπα. Έχουμε ένα κατάλογο και θα διαλέξουμε από αυτά. Νομίζουμε ότι είμαστε στην θετική θέση να έχουμε έναν βουλευτή που εργάστηκε αρκετά για το νησί, προέβαλε το νησί. Ύστερα από πολλά χρόνια είχαμε έναν βουλευτή που ήταν στο κέντρο της πολιτικής, αλλά κυρίως ως υπουργός μπόρεσε να επιτελέσει ένα έργο σε πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο πεδίο. Είναι ένα από τα ατού μας. Και βεβαίως το μεγαλύτερο μας ατού είναι ο κόσμος του κόμματος στη Ζάκυνθο, οι φίλοι του και οι οπαδοί του, που θα δώσουν τη μάχη αυτές τις υπόλοιπες 20 μέρες. Θα προσπαθήσουμε να μην περιοριστούμε μόνο στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα. Πρέπει να συναντήσουμε τον κόσμο μας. Θα κάνουμε συγκεντρώσεις επομένως στα σπίτια. Κάθε φίλος μας, κάθε μέλος μας να κάνει μία συγκέντρωση στο σπίτι του και θα πάει ένας τηλεχός μας να του εξηγήσει, να του μιλήσει, πέρα από τα δημόσια. Μάλιστα. Θέλουμε να θερμάνουμε τον κόσμο που έχει επικραθεί για ό,τι συμβαίνει σήμερα στο κόμμα και έχουμε επίγνωση του πράγματος και θα το αντιμετωπίσουμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος ενός δελτίου είναι περιορισμένος. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Κύριε Κλαβιανέ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, σας ευχόμαστε. Γεια σας. Θα αλλάξουμε θέμα, θα φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. 200 στρέμματα γης έκαψε τελικά χθες η φωτιά στην περιοχή Σιχενά της Πάτρας. Παρά το γεγονός ότι οι φλόγες ξεπήδησαν σε κατοικημένη περιοχή μόλις 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, η πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να κρατήσει ανέπαφα από τη φωτιά τα σπίτια. Τα πρώτα στοιχεία πάντως της προανάκρισης για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δείχνουν ότι ξεκίνησε από ανθρώπινο χέρι.
Στάχτες από καΐδια και μια απέραντη μαυρίλα άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά που δοκίμασε έντονα χτες τις αντοχές της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Πάτρα. Παράλληλα, χαμόγελα και ικανοποίηση, καθώς οι καταγραφές των ζημιών δεν περιείχαν καμία κατοικία και φυσικά καμία ανθρώπινη απώλεια. Τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής δείχνουν εμπρισμό. Άλλωστε, σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην περιοχή αυτή της Πάτρας ξεσπά πυρκαγιά. Ακόμα βρισκόμαστε στην διερεύνηση, στην προανάκριση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για κάτι. Mm-hmm. Εξετάζουμε όμως όλες τις πιθανότητες, έτσι, πραγματικά όλες τις πιθανότητες. Και ένα από αυτά όμως που μας απασχολεί πάρα πολύ και κατευθυνόμαστε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μπορούμε να διερευνήσουμε είναι και η πιθανότητα ενός εμπρισμού. Αυτό το εξετάζουμε πάρα πολύ κοντά, ώστε να μπορέσουμε και με τις πληροφορίες ή με τις ενδείξεις να βρούμε κάποια στοιχεία να κατευθυνθούμε προς κάποια σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα όμως εξετάζουμε όλες τις περιπτώσεις και αυτό το εμπρισμό ασφαλώς το εξετάζουμε ενδελεχώς πάρα πολύ. Οι πυροσβέστες χαρακτηρίζουν το χτεσινό συμβάν που αποτέφρωσε 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης ως εξαιρετικά δύσκολο. Η άνεμη ήταν ισχυρότατη, με αποτέλεσμα να πετάγονται διαρκώς πίθες και να δημιουργούνται νέες εστίες που κατευθύνονταν σε κατοικημένες περιοχές. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές η φωτιά ανέβαινε κόντρα στον άνεμο. Το χθεσινό συμβάν, διότι ήταν μια ημέρα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Στην περιοχή έπαιρναν πάρα πολύ δυνάμεις από τους πιο δυνατούς ανέμους που είχαμε την καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης υπήρχε και αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Το είδος της βλάστης που υπήρχε ήταν τέτοιο ώστε οι κάφτρες που τις έπαιρναν ανέμος έκανε κυλιδώσεις, όπως λέγεται στη γλώσσα μας, που σημαίνει ότι μας δημιουργούσε νέες εστίες πυρκαγιάς σε διάσπαρτα σημεία. Οπότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε καινούργια μέτωπα, τα οποία πολλές φορές κατευθυνόντουσαν προς σπίτια, γιατί η περιοχή ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Οπότε πρέπει εκεί να διασφαλίσουμε και τη ζωή των πολιτών και τα σπίτια ασφαλώς και στη συνέχεια να μπορέσουμε να περιορίσουμε την έκταση της πυρκαγιάς. Το πυροσβεστικό σώμα για ακόμα μια φορά απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια αλλά σταμάτησαν στον περιβάλλοντα χώρο. Στην διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες από την ένταση της φωτιάς και του καπνού. Δείτε σε λίγο. Από 200 έως 300 ευρώ κυμαίνονται τα ενίκια για φοιτητικά διαμερίσματα στην Πάθρα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε που θα μείνετε. Υποφέρουν η παραγωγή της σταφίδας στην περιφέρεια. Η τιμή και οι φυσικές καταστροφές προβληματίζουν την καλλιέργειά της. Απευθεία σύνδεση. Λεπτά μετά τις 9 παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Η πλατεία Σολομού, ένα ιστορικό σημείο της πόλης της Ζακύνθου, ξεκινά νέο κύκλο ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τα έργα ανάπλασής της που είχαν παγώσει λόγω των οικονομικών προβλημάτων, δίνοντας πολύ άσχημη εικόνα στο νησί, ξεκίνησαν και πάλι και όλοι ελπίζουν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Έπειτα από αρκετούς μήνες ερήμωσης και αδράνειας, οι εργασίες ανάπλασης της ιστορικής πλατείας Σολομού στη Ζάκυνθο ξεκίνησαν και πάλι. Η επανεκκίνηση των εργασιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις συνεχείς παρεμβάσεις του βουλευτή Ζακύνθου και πρώην υφυπουργού αθλητισμού Σταύρου Κοντονή, προκειμένου να εκταμιευθεί το ποσό των 213.917 ευρώ πίστοση που εκκρεμούσε στην Τράπεζα της Ελλάδος λόγω της οικονομικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή άναψε το πράσινο φως και ο εργολάβος του έργου με το συνεργείο του μπήκαν από χθες στο χώρο της πλατείας και ξεκίνησαν και πάλι να εργάζονται για την πλακόστρωση και το φωτισμό της. Ο κ. Κοντονή, σε θυμοτυπική επίσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης, ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Παύλο Κολοκοτσά, τον διαβεβαίωσε ότι για μία ακόμη φορά το έργο θα προχωρήσει με ταχύς ρυθμούς. Στόχος μας 31 δεκάτου και αυτό. Και πιστεύω δεν θα σταματήσει. Έχουμε τη δέσμευση και οι δύο, και ο εργολάβος και εγώ. Η πλατεία μας είναι ιστορική, είναι ο πολιτισμός μας, η πλατεία του Εθνικού Ποιητή, είναι η τουριστική μας προβολή για τους επισκέπτες μας, είναι η χαρά για τα παιδιά μας και τα υπόλοιπα. Τη δέσμευση που έχω από όλους, προχώρα με τον εργολάβο, δηλαδή τι. Να γίνει υποδομή του φωτισμού και όχι τα φωτάκια, του φωτισμού του υπέργειου σε παραδοσιακό, να γίνει η πλακόστρωση, να φύγουν οι τσίγκοι, να αποδοθεί η πλατεία. Από εκεί και μετά δεν κάνουμε το βιοκλιματικό αυτά που είναι. Υπάρχει η πλακόστρωση των δρόμων που προβλέπεται γύρω από την πλατεία. Αυτά θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή τη στιγμή ευελπιστώ, γιατί έτσι θα συνεχίσει, θα προχωρήσει, γιατί είμαι σε επαφή με τα Υπουργεία Διακριτικές, η ΕΤΑ που παρακολουθεί το έργο, μου λένε προχώρα Δήμαρχε όπως μπορείς.
για να αποδώσει την πλατεία και από εκεί μετά δεν θα έχει κανένα έλεγχο να σου πούνε αν έκαμε τα φωτάκια ή αν έκαμε τα φουγάρα ή αν δεν έκαμε. Μην τα κάνεις. Ο αρχικός σχεδιασμός της βιοκλιματικής ανάπλασης της πλατείας προέβλεπε την τοποθέτηση αεραγωγών που θα μετέφεραν τη θαλασσινή άβρα στο χώρο της πλατείας. Ωστόσο, η εγκύτητά της με τη θάλασσα και το αυξημένο κόστος αυτής της παρέμβασης οδήγησε το Δήμο στην επεξεργασία του αρχικού σχεδίου, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην πλακόστρωση και το φωτισμό της. Οι υπόλοιπες ενέργειες θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση με τη διαχειριστική αρχή προγραμμάτων ΕΣΠΑ, χωρίς τον κίνδυνο κυρώσεων. Αλλάξουμε θέμα. Από 200 μέχρι 300 ευρώ είναι περίπου τα ενίκια για τη φοιτητική στέγη στην Πάτρα αυτή την περίοδο. Η παλαιότητα του ακινήτου, η γεωγραφική θέση αλλά και ο εξοπλισμός είναι οι ρυθμιστές της τελικής συμφωνίας για μια γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Επάνω σε κολόνες, σε εισόδους πολυκατοικιών, σε τείχους, σε περίπτερα. Αυτή την εποχή, όπου και να κοιτάξεις την Πάτρα, το μάτι συναντά ενοικιαστήρια, με κύριο στόχο φυσικά τους νέους φοιτητές, που μόλις έμαθαν ότι θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι γονείς λοιπόν μαζί με τους φοιτητές έχουν ξεκινήσει το κυνήγι για την εξέβρεση της φοιτητικής στέγης, αναζητώντας φυσικά το καλύτερο οίκημα στην καλύτερη τιμή. Οι τιμές για τα ενίκια φέτος για τα σπιτάκια που λέμε γκαρσονιέρα ή στούντιο πρόσφατης κατασκευής, που έχουν τουλάχιστον αυτόνομη θέρμανση, ένα μεγάλο μπαλκόνι, διπλά τζάμια και βρίσκονται σε προσβάσιμη περιοχή για τα λεωφορεία και για τον προαστιακό που εξυπηρετούν φοιτητές προς πανεπιστήμιο και προς κέντρο, είχαν τιμές περίπου από 200 έως 250-280 ευρώ οριακά. Και διάρκεια, που είναι και αυτά σε υψηλή ζήτηση για τους φοιτητές, σπίτια περίπου από 50 τετραγωνικά, 45-55 εννοώ, έχουν τιμές ενοικίασης από 250 ως 350, ίσως και οριακά κάποια να έφτασαν 380. Πάντως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Εξονυχιστικός έλεγχος στο διαμέρισμα και φυσικά καλή ανάγνωση του συμφωνητικού της μίσθωσης. Άλλωστε, δεν λείπουν από την Πάτρα και οι διάφοροι αετονίχηδες που υπόσχονται πολλά, αλλά πράττουν λίγα. Η μόνη παγίδα που καμιά φορά συναντούμε είναι σε ειδικούς όρους μέσα στο συμφωνητικό. Διαφορετικά σε ό,τι αφορά το ίδιο το οίκημα, τη ίδια την κατοικία, το βλέπει, το επιθεωρεί, το ξαναβλέπει πολλές φορές και θεωρώ ότι δεν έχει κάτι κρυφό εκεί. Μην υπογράφουν ειδικότερους όρους στα συμφωνητικά, ισχύει ότι έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου και δεν ισχύει ότι επινοήσει ο καθένας που νοικιάζει ένα σπίτι. Θα τους πρότεινα να προσέχουν, διότι κυκλοφορούν και παραμεσίτες και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του είδους, δεν έχουν αφημί, δεν έχουν γραφείο, δεν έχουν δικαιοδοσία, δεν έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος εννοώ. Ορισμένες φορές έχουν εισπράξει και προκαταβολές για ακίνητα που δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν και δεν είχαν και το δικαίωμα της άσκησης αυτού του επαγγέλματος, έχουν παραπλανήσει οι επισκέπτες. Να σημειωθεί ότι αναφορικά με τα ενίκια, οι τιμές σε σχέση με το 2012 είναι ανεβασμένες κατά 13%, αύξηση που προήλθε τα δύο τελευταία χρόνια. Φέτος όμως έχουν εκλείψει και οι περιπτώσεις ενοικίασης με την υποχρέωση μόνο πληρωμής από τον οικιαστή του ένφια και της ΔΕΗ, όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Το Σεπτέμβρη εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι επιχειρηματίες των Ιωνίων για να βελτιώσουν την εικόνα των καταστημάτων τους, αφού ο Ιούνιος και ο Ιούλιος με τα γνωστά προβλήματα δεν πήγε και τόσο καλά. Μειωμένη ήταν η τουριστική κίνηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε δύο παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού της Ζακύνθου. Το Αργάσι και το Καλαμάκι παραδοσιακά προσελκύουν έναν σημαντικό αριθμό επισκεπτών, παρέχοντας όλες τις ανέσεις σε όποιον θέλει να περάσει όμορφες διακοπές. Φέτος όμως και οι δύο περιοχές δεν κινήθηκαν στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών. Λίγο η οικονομική αβεβαιότητα, λίγο η διστακτικότητα των τουριστών έφερε ένα αποτέλεσμα δυσανάλογο από αυτό που θα περίμεναν οι καταστηματάρχες. Στο Καλαμάκι για μερικά καταστήματα η κίνηση πήγε πολύ καλά, ώστόσο για άλλα μαγαζιά ήταν μια κακή χρονιά. Εν ώψη και του Σεπτεμβρίου, οι ιδιοκτήτες είπαν την άποψή τους για το αποτέλεσμα της φετινής καλοκαιρινής σεζόν. Επιτοπλίστων δεν θα έλεγα ότι πήγαμε και κακά. Ναι, τον Ιούλιο έκανε κάποια κοιλιά λόγω των γεγονότων που επικράτησαν εδώ στη χώρα, αλλά ως τουρισμό είχαμε αρκετό, μπορώ να πω. Εμείς φυσικά βασισόμαστε ότι υπάρχουν και πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο, για δύο φορές το χρόνο, έρχονται δηλαδή Μάη και Σεπτέμβρη, επιτοπλίστων είναι Άγγλοι. Πιστεύω ότι εύχομαι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ότι και το Σεπτέμβρη θα έχουμε δουλειά. Τα πράγματα το Μάιο δεν είχε καθόλου. Το Ιούνιο, Ιούλιο άρχισε λίγο,
τον Αύγουστο 2 εβδομάδες και τώρα, όπως τα βλέπετε, έχουμε 6 άτομα. Δεν πήγαν καλά. Τις εκλογές εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Τα έχουμε χάσει. Τώρα με τις εκλογές περιμέναμε να ανεβεί λίγο, όλο κατεβαίνει. Και στο αργά σημείο από τα ίδια με τους ιδιοκτήτες μαγαζιών, εστιατορίων και καφέ μπαρ να μην μένουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για τους 3 βασικούς μήνες του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για έναν ποιοτικό από πλευράς επισκεπτών Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τα περιεχόμενα που έχουμε και με τις δυσκολίες, τα ξέρουμε όλοι, δεν ήταν και τόσο καλό όσο ήταν πέρσι. Πέρσι ήταν καλύτερο, φέτο εντάξει. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε όσο μπορούσαμε και με νύχια και με δόντια τους τουρίστες, να τους ευχαριστήσουμε πρώτα και κύριο, γιατί έρχονται σε ένα περιβάλλον τουριστικό το οποίο εμείς να παρέχουμε τα απαραίτητα. Για να είναι ευχαριστημένοι να ξανάρθουν, γιατί το μόνο προϊόν που έχουμε εμείς για να ζήσουμε είναι ο τουρισμός. Εύχομαι να είναι καλύτερο ο Σεπτέμβριο, αλλά με τις εκλογές που έχουμε τώρα στις 20 Σεπτεμβρίου δεν θα το βλέπω καλά. Γιατί ο κόσμος, εντάξει, ο καιρός μας βοηθάει γιατί είναι καλός. Τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε είναι στο χέρι του άλλου, δεν είναι στο χέρι το δικό μας. Εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε να τους κρατήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Μέτρια σεζόν. Αρκετό κόσμο, αλλά χαμηλής πουλής ποιότητας κόσμου. Πιστεύω ότι οι τουρίστες που ήρθαν φέτος στα Αργάσια ήταν χαμηλό επίπεδο. Αύξηση τουρισμού δεν το βλέπω. Γιατί, ή αν θα γίνει αύξηση θα γίνει στα all inclusive, αυτά που είναι στα πακέτα. Στους ελεύθερους τουρίστες που υπάρχουν στο νησί, πιστεύουμε ότι να υπάρχει ποιότητα τουρισμού, όπως υπάρχει κάθε Σεπτέμβριο. Ο τουρισμός για περιοχές όπως το Αργάσι και το Καλαμάκι δίνει ζωή στους τοπικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι παλεύουν κόντρα σε μεγάλες αντικσότητες για να βγάλουν το μεροκάματό τους και να κρατήσουν οικονομίες για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αναβολή για μερικούς μήνες πήρε η υπόθεση του αποκλεισμού του Χιτά της Ξερόλακας στην Πάτρα επιδημαρχίας Ανδρέα Φούρα με κατηγορούμενο τον νυν δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Ο κ. Πελετίδης δηλώνει ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη και πως αν χρειαστεί θα προχωρούσε και πάλι σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Για τις 2 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε τελικά η δίκη του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για τους αποκλεισμούς και τις κινητοποιήσεις στο Χιτά της Ξερόλακας επί Δημαρχίας του Ανδρέα Φούρα. Ο Δήμαρχος, τότε ως επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, κατηγορείται για παρακόλληση κοινωνιών και έκθεση σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Και μπορεί η εκδίκαση της υπόθεσης να αναβλήθηκε, όμως ο κ. Πελετίδης σε δηλώσεις του δεν δίστασε να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Τα πολιτικά ζητήματα δεν λύνονται στα δικαστήρια. Τα πολιτικά ζητήματα λύνονται μέσα στην κοινωνία με τους γνωστούς δρόμους που υπάρχουν. Και ήδη ο λαός μας έβγαλε τις αποφάσεις του στο πολιτικό επίπεδο. Από τη θέση βέβαια που είμαστε εμείς, να πούμε ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι υλοποιούμε αυτά. Δηλαδή οι αγώνες μας συνεχίζονται και στο μετερίζει αυτό που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και αγωνιζόμασταν και τότε αγωνιζόμαστε και σήμερα αγωνιζόμαστε πάλι αντιπολιτευόμενοι τις κυβερνήσεις. Ο Δήμαρχος Πατρέων, ερωτηθείς αν θα ξαναέκανε αποκλεισμό δημόσιου χώρου ή υπηρεσίας, απάντησε θετικά, τονίζοντας ότι θέλει να καταδείξει την πολιτική αναγκαιότητα των κινητοποιήσεων προκειμένου να υπάρχει ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών. Όλες τις υπηρεσίες πρέπει να τους κλείσουμε. Με την έννοια αυτονών, οι οποίοι κάθονται στις καρέκλες, αλλά δεν τιμούν την καρέκλα πάνω στην οποία κάθονται, διότι υπηρετούν άλλα συμφέροντα. Μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, ως προς συγκεκριμένα για αυτούς που έχουν τον πλούτο και τα συμφέροντα τους τα ικανοποιούν με τελειότητα. Για δέστε εδώ πέρα τι έγινε. Μια χαρά τα βρίσκανε. Και τα βρίσκουν και αποδεικνύεται εκ των υστέρων, γιατί πράγμα τα θέλουμε, ας πούμε, και τη βεβαίωση του τι γίνεται. Δέστε πως όλοι ταυτιστήκανε ξαφνικά και υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Συγκατηγορούμενοι του Δημάρχου είναι και τα μέλη της Επιτροπής Αγώνατων Κατοίκων της Ξερόλακας για τις κινητοποιήσεις που έκαναν ενάντια στην συνέχιση της λειτουργίας του ΧΙΤΑ. Αλλάξουμε τέλος θέμα. Ο Μαύρος Χρυσός, η σταφίδα την οποία καλλιεργούν πολλές περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και νησιά όπως η Ζάκυνθος, προβληματίζει τους παραγωγούς για φέτος. Η χρονιά είναι δύσκολη. Από τη μία η τιμή είναι χαμηλή, από την άλλη η κακοκαιρία μείωσε την παραγωγή. Τα προβλήματα των παραγωγών θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Πανεγάλιας Ένωσης Συνεταιρισμών, τον κύριο Θανάση Σωτηρόπουλο, που φιλοξενούμε στο δελτίο μας απόψε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι πόσο δύσκολη είναι η καλλιέργεια της σταφίδας και η παραγωγή της, ειδικά μια χρονιά όπως η φετινή, που διαβάζω ότι στην Καλαμάτα έχουν τεράστια προβλήματα, στη Μεσσηνία γενικά και σε άλλες περιοχές όπως και στο Αίγιο. Πώς είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε, η καλλιέργεια της σταφίδας είναι η πιο δύσκολη καλλιέργεια.
Όχι γιατί το λέμε εμείς, απλώς γιατί είναι καταγεγραμμένο μέσα από στοιχεία αυτά του Υπουργείου και για το λόγο αυτό ότι είναι η πιο δύσκολη και η πιο κοστοβόρα καλλιέργεια ήταν και το κίνητρο που δόθηκε στους παραγωγούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ήταν το πρώτο προϊόν ελληνικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πήρε επιδότηση. Πήρε στρεμματική ενίσχυση. Μάλιστα. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, επειδή ήταν πάρα πολύ κοστοβόρα η καλλιέργεια, δεν μπορούσε ο παραγωγός να συντηρηθεί, κάθισαν και σκέφτηκαν τότε ότι έπρεπε να δώσουν κάποιο βοήθημα και έτσι έγινε. Να στηρίξουν αυτό το προϊόν που είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Mm-hmm. Να πάμε λοιπόν τώρα στο σήμερα. Σήμερα είναι μια χρονιά η φετινή, ξεκίνησε με πολύ καλούς για τη σταθίδα Ιωνούς και στην πορεία όμως λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω βροχοπτώσεων δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και στη Ζάκυνθο από ό,τι μαθαίνουμε mm-hmm. αλλά, και στη Μεσσηνία αλλά και σε άλλες περιοχές και στη Μεσσηνία και αλλού. Εμείς λοιπόν θέλω να πούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους σταφυδοπαραγωγούς της περιοχής μας αλλά και των άλλων περιοχών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατόν, για να έχουμε μια καλύτερη τιμή. Η Πανεγάλιος για μια ακόμα φορά στηρίζει τους σταφυδοπαραγωγούς, όχι μόνο της Αιγιάλιας, αλλά και της, γενικότερα της δυτική, όπου καλλιεργείται η μαύρη κορυφαϊκή σταφίδα, γιατί όπως ξέρουμε είναι και ο μεγαλύτερος εστόγιας, που μπορεί να κάνει παρέμβαση στο προϊόν και με αυτόν τον τρόπο στηρίζει τον παραγωγό. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα έχει καλή τιμή φέτος, πώς θα βλέπετε? Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς να πούμε είναι για νωρίς. Τιμή, έτσι είναι πολύ νωρίς, όμως μπορούμε να πούμε και να εγγυηθούμε ότι δεν θα είναι μικρότερη από την περσινή. Μάλιστα. Από εκεί και μετά ό,τι γίνει εμείς το δίνουμε στον παραγωγό. Τα ίδια επίπεδα λοιπόν με την περσινή θα κοιμαστεί? Τα ίδια επίπεδα τουλάχιστον θα είναι η βάση. Αυτή θα είναι η βάση για μας. Ότι ο παραγωγός τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί πάρα πολλές πιέσεις και από τα νέα μέτρα που έρχονται, αλλά και γενικά από την καλλιέργεια αυτού του προϊόντος. Για όσους από εμάς δεν γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε, εξάγεται στο εξωτερικό η μαύρη σταφίδα, έτσι? Εμείς μόνο εξάγουμε. Mm-hmm. Εμείς μόνο εξάγουμε. Είμαστε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαύρης κορυφαϊκής σταφίδας. Εξάγουμε περίπου το 65% της ελληνικής παραγωγής. Όχι από την Αιγιάλια, από όλη την Ελλάδα. Και από τη Ζάκυνθο παίρνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τώρα ο καιρός είναι εντάξει αυτή η εποχή? Ο καιρός αυτή την εποχή εδώ στο Αίγιο έχει στρώσει, είναι καλός ο καιρός, ο τρίγος βρίσκεται στο φουλ, πάμε προς το τέλος θέλω να πω και βλέπουμε ότι οι παραγωγές της περιοχής της Ζακύνθου από ό,τι είπαμε και από ό,τι έχουμε πληροφορίες θα είναι λίγο μειωμένες και στη Μεσσηνία περισσότερο μειωμένες. Το χαλάζει και οι βροχές που προηγήθηκαν πριν λίγο και καιρό, βροχές, έκανε ζημιά ναι, μεγάλη. Ναι, 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 ναι. Αυτές λοιπόν οι καιρικές συνθήκες δημιούργησαν ένα τέτοιο ζημιογόνο αίτιο που θα έχει επιπτώσει στην παραγωγή. Λοιπόν, ωραία, κύριε Πρόεδρε, μακάρι να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος της διαδικασίας, να πιάσει και καλή τιμή και για να πάρουν μια ανάσα οι αγρότες, γιατί με τόσα προβλήματα έχετε τώρα και τη φορολόγηση, έτσι δεν ξέρω, αγγίζει το... Αγγίζει και αν αυτά που ακούγονται προσπαθήσουν να εφαρμοστούν, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πλέον καλλιέργεια σταφίδα στη χώρα μας. Αν αυτά που εγώ δεν θέλω να τα πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν, εάν γίνουν πιστεύω ότι δεν θα ξανακαλλιεργήσει. Δεν θα μπορέσει παραγωγός να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Θα είναι δύσκολο δηλαδή να... Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο έως, τι να πω, ως ακατόρθωτο. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι στην φορολόγηση, θα δούμε. Μακάρι να το καταλάβουν, να το δουν πάλι. Εμείς δεν λέμε να μην πληρώνουμε σαν κοινωνική τάξη, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε προκαταβολές του επόμενου έτους για κάτι που δεν ξέρουμε αν θα εισπράξουν. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσουμε την ασφάλειά μας 3 και 4 φορές πάνω από ό,τι πληρώνουμε σήμερα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι περίπου το 40 με 50% με τα σημερινά επίπεδα οι αγρότες είναι ασφαλιστικά κάλυπτοι. Μάλιστα. Δεν μπορούν δηλαδή ούτε αυτό το ποσοστό να πληρώσουν. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την καλοσύνη να συμμετέχετε απόψε στο δελτίο μας, να μας ενημερώσετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα και καλά αποτελέσματα στους παραγωγούς μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον αγροτικό κόσμο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και είναι πολλά. Να πάμε λίγο στο διεθνή χώρο. Η Αυστρία έκλεισε τα σύνορά της προς η Ουγγαρία, συγγνώμη, προς την Αυστρία και τη Γερμανία για τους μετανάστες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα και ξεσηκώμη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Εκατοντάδες εξαγριωμένοι μετανάστες πολιορκούν τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βουδαπέστης. Διαμαρτύρονται ενάντια στην ευνηδιαστική απόφαση της Ουγγρικής κυβέρνησης που τους απαγορεύει να ταξιδέψουν προς την Αυστρία και τη Γερμανία. Μετά την εκένωση του σταθμού, δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν τις εισόδους για τους μετανάστες, προκαλώντας πανικό. Κοιτάξτε το γιο μου, λέει μια γυναίκα με απόγνωση. Βλέπετε, τραυματίστηκε στο κεφάλι από ένα σίδερο. Τον έσπρωξαν. Λίγοι τυχεροί πρόλαβαν και επιβιβάστηκαν στα τρένα για την κεντρική Ευρώπη. Για τους υπόλοιπους, το πανάκριβο εισιτήριο δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Μας έκλεψαν, λέει ένας απελπισμένος μετανάστης. Λέτε ότι ενδιαφέρεστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρει ένας άλλος. Εμείς δεν ζητάμε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας αρκούν μόνο τα βασικά, όπως η ασφάλεια. Δεν μας αφήνουν να πάμε στη Γερμανία, η αστυνομία μας συνέλαβε. Γιατί δεν μας αφήνουν, ούτε με ταξί ούτε με τρένο, είμαστε άνθρωποι. Πριν από λίγες ώρες, οι Ουγγρικές αρχές επέτρεψαν σε εκατοντάδες μετανάστες να επιβιβαστούν σε τρένα προς την κεντρική Ευρώπη. Τώρα πρέπει να εξηγήσουν στους υπόλοιπους που έμειναν πίσω γιατί αποφάσισαν να αλλάξουν πολιτική. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι θυμωμένοι. Δεν καταλαβαίνουν γιατί ενώ τους επέτρεψαν να αγοράσουν πανάκριβα εισιτήρια, τώρα δεν τους αφήνουν να επιβιβαστούν στα τρένα. Να γυρίσουμε στα δικά μας, να πάμε σε μια ευχάριστη είδηση. Η Εμιλία, μια θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα που οι εθελοντές την περιέθαλψαν όταν τη βρήκαν τραυματισμένη, επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον, στο Ιόνιο, από τα παράλια της Ηλίας. Έζησε μια μεγάλη περιπέτεια στον κυπαρισιακό κόλπο όταν βγαίνοντας στην ακτή για την Οτοκία δέχθηκε επίθεση από σκύλους που την τραυμάτισαν. Η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα που οι εθελοντές που την περιέθαλψαν βάφτισαν Εμιλία, το πρωί της Τρίτης επέστρεψε και πάλι στο φυσικό της περιβάλλον στο Ιόνιο, έχοντας πλήρως αναρρώσει. Οι στιγμές που έζησαν οι εθελοντές αλλά και εκατοντάδες παραθεριστές στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Γκρεκοτέλ Ολύμπια Ριβιέρα Ριζόρτ στα Λουτρά Κιλίνης ήταν πολύ συγκινητικές. Οι εθελοντές την άφησαν να κινηθεί προς τη θάλασσα, όμως εκείνη δύο φορές επέστρεψε προς αυτούς που την έσωσαν. Ο υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης του Αρχέλων, Παύλος Τσάρος, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην περίπτωση διάσωσης της Εμιλίας που εντοπίστηκε στην περιοχή της Κυπαρισίας. Όπως ξέρετε, έχουμε προγράμματα που τρέχουμε στο πεδίο στη Πελοποννήσου. Ένα από αυτά είναι το κόλπο της Κυπαρισίας. Εκεί πέρα βρήκαμε μια τραυματισμένη χελώνα του μέσω αρχές Ιουνίου. Είχε δαγωθεί από σκύλο. Αυτό ήταν πολύ περίεργο τραύμα που δεν βλέπουμε συχνά. Και μεταφέρθηκε στην Γλυφάδα, στο που έχουμε το κέντρο περίθαλψη. Έχει γίνει καλά. Τη φωνήσαμε όσο μπορούσαμε. Κάναμε ένα τελευταίο έλεγχο σε μια πιο μεγάλη δεξαμενή να δούμε αν βουτάει και κολυμπάει και τρώει καλά. Αρρωγό στην προσπάθεια αυτή, καλύπτοντας όλα τα έξοδα για την περίθαλψη της καρέτα-καρέτα και την επαναφορά της στο φυσικό της περιβάλλον, ήταν ο όμιλος Γκρεκοτέλ και η ξενοδοχειακή μονάδα του Ολύμπια Ριβιέρα Ριζόρτ στα Λουτρά Κιλίνης. Συγκινητικό και για μας, το κάνουμε πρώτη φορά σαν ξενοδοχείο εδώ, όχι όμως πρώτη φορά σαν εταιρεία στην Ελλάδα. Πραγματικά ήταν απίστευτα συγκινητικό και απίστευτα όμορφο αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Βασικά ο Αρχέλων το έκανε, ο Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Ρόνας. Εμείς απλώς βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Βοηθήσαμε στο να απελευθερωθεί μια τραυματισμένη χελώνα και γι' αυτό ήταν για μας μεγάλη τιμή και χαρά. Εύχομαι να το μιμηθούν όλα μας τα ξενοδοχεία και όλοι οι φορείς, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όσο πιο καλά γίνεται αυτό το ζώο το οποίο είναι τόσο αξιόγαπητο. Οι εκπρόσωποι του Αρχέλων και της Γκρεκοτέλ ανέφεραν πως ανάλογες δράσεις θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Τους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Europa League ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο προπονητής των Αρκάδων Στάικος Βεργέτης δεν είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι Κιτρινομπλε επέλεξαν τους Κοζίτσκι, Θεοδωρόπουλο, Καπετάνο Παντελιάδη, Αλόκο, Ζησόπουλο, Σανκαρέ, Γιαννούλη, Τσοκάνη, Λούι, Γκοϊάν, Ζήση, Τορμένα, Μάσα, Δημούτσο, Λανθαρότε, Φερνάντες, Φούντα, Μπερτόλιο, Κουρμπέλη, Χαμντανή, Ιγκλέσια, Σκούρτη, Γκρόσιο και Γιάννου. Εν τω μεταξύ, ο Σύλλογος επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση του Πανορκαδικού με 4-1. Για τον Αστέρα τα γκολ σημείωσαν ο Σκούρτης, ο Δημούτσος και ο Τορμένα, ενώ άλλο ένα τέρμα για τους Κιτρινομπλε μπήκε με αυτογκόλ του Γογονά. Για το Τριφύλι σκόραρε ο Κότσιρας. Στη Football League και την Παναχαϊκή άσχημα είναι τα νέα για τον τερματοφύλακα Κλεάνθη Παπαδόπουλο, αφού υπέστη ρήξη μηνίσκου και μένει εκτός δράσης για ένα μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα χάσει τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις των αρχαίων. Εν τω μεταξύ, η ομάδα σήμερα το πρωί προετοιμάστηκε στο γήπεδο του Μεντιλοκλείου, ενώ η απογευματινή προπόνηση έγινε στην Οβριά. Στο κύπελλο Ελλάδας ανακοινώθηκε η ημερομηνία της κλήρωσης του θεσμού που θα γίνει την
την Παρασκευή, ενώ οι πρώτοι αγώνες της αρχικής φάσης της διοργάνωσης θα διεξαχθούν στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Στην Basket League, ο Αρκαδικός πρόσθεσε τον Φιλανδό forward Matti Noutinen στο ρόστερ του. Πρόκειται για έναν παίκτη που αγωνίζεται και με την εθνική ομάδα της χώρας του από το 2012, ενώ θα δώσει το παρόν στο προσεχές Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στην Κροατία. Σε συλλογικό επίπεδο έχει παίξει στις Κούβοτ, Σαλόν και Bisons. Και εδώ κυρίες και κύριοι και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον για σήμερα, 3η-1η του Σεπτέμβρη, ολοκληρώθηκε. Αμέσως τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση την ομιλία του επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελου Μεϊμαράκη από την Πάτρα, αλλά και την ομιλία του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη, επικεφαλής του Ποταμίου από τη Θεσσαλονίκη. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα. Με τον Νίκο Γιαπρακά. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης και ένα καλό μήνα.